θα καλημερίσω σήμερα σε αυτό το οριμαγδό των χρωματισμών, κόκκινο από την τροπή δεν υπάρχει μόνο ή κάτι άλλο, τον κύριο Χρήστο Κολοβό, ο οποίος υπήρξε και διευθυντής κλάδου μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ στο Λιγνητικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Κολοβέ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τσαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, έβγαλα μπροστά, για να τα ακούσετε κι εσείς, έναν ακροατή το μήνυμά του από το Ελσίνκι, που ξεφορτώνουν εκεί λιγνίτες από την Πολωνία και Κέν κανονικά, και το φίλο το Φώτη που δεν είναι Φώτης, το λέμε έτσι για να μην το φέρουμε σε δύσκολη θέση, που είναι σε ένα από τους παρόχους και μας λέει το τι το κουτρούλιο γάμος γίνεται και μέσα στους παρόχους αυτή τη στιγμή. Πού πάμε? Πού πάμε? Θα πρέπει να έχετε την υπόψη οι ακροατές σας ότι και η Γερμανία και η καθημερινά 26.000 μεγαβάτ λιγνίτη και λιθάνθρακα, λιθάνθρακα και στη Φινλανδία που είναι μια άλλη μορφή κάρβουνο, κάρβουνο είναι σε κάθε περίπτωση, το δικό μας κάρβουνο στην Ελλάδα είναι ο λιγνίτης, η Γερμανία έχει λιγνίτη και εισάγει λιθάνθρακα και καίει 26.000 μεγαβάτ καθημερινά. Και αυτό συμβαίνει όταν φυσάει. Όταν δεν φυσάει, καίει και κοντά στα 30.000 μεγαβάτ. Ανεβάζει και την παραγωγή. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν κάνουμε στην Ελλάδα, διότι τις κρατάμε πεισματικά κλειστές τις λιγνητικές μονάδες, δουλεύουμε ελάχιστα μόνο και μόνο για να δουλεύει η τηλεθέρμανση της Κοζάνης ουσιαστικά, και επειδή πρέπει να κάνει και παραλαβή η καινούργια μονάδα, η Πτολεμαΐδα 5, που είναι υπερσύγχρονη και θα έπρεπε να είναι από πέρυσι σε λειτουργία, αλλά δεν δουλεύει σε λειτουργία της αγοράς προκειμένου να καίμε φυσικό αέριο. Δεν καίμε λοιπόν λιγνίτη προκειμένου τελικά να καίμε φυσικό αέριο. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Το πρόβλημα του ακριβού ηλεκτρισμού στη χώρα βρίσκεται ακριβώς στο ενεργειακό μείγμα, το οποίο βασίζεται σε φυσικό αέριο, συν αιωλικά, συν φωτοβολταϊκά. Αιωλικά και φωτοβολταϊκά είναι εξαιρετικά αναξιόπιστες πηγές ηλεκτρισμού. Δεν δίνουν ρεύμα τη στιγμή που το χρειαζόμαστε. Αν θα δείτε τα στοιχεία στο διαδίκτυο, ο διαχειριστής του δικτύου διανομής χαρακτηρίζει τη χειμερινή περίοδο 7 ώρες του 24ωρου ως ώρες αιχμής και τις χρεώνει πανάκριβα. Αυτές οι ώρες είναι το πρωί από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι και το βράδυ από τις 6 μέχρι τις 9. Οι ώρες δηλαδή που ζουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν, που ξυπνούν να πάνε στις δουλειές τους ή που γυρνούν από τις δουλειές τους να πάνε στο σπίτι να ζεστάρουν, να μαγειρέψουν, να βάλουν πλυντήρια, να ανάψουν θερμοσύφωνες. Και έχουμε λοιπόν καταλήξει να έχουμε το ρεύμα. Δεν είναι πια ένα, δεν θεωρείται ένα κοινωνικό αγαθό, αλλά θεωρείται ένα απλό εμπόρευμα. Όπως μου είπε κάποιος τέλεχος της ΔΕΗ μόλις χθες, θα αγοράζουμε το ρεύμα όπως αγοράζουμε τη βενζίνη από το βενζινάδικο. Και εγώ ρωτάω, στο βενζινάδικο πάμε να κάνουμε συμβόλαιο για ένα χρονό, ή πάμε να αγοράσουμε όταν χρειαστούμε και αν χρειαστούμε? Και έχουμε την πολυτέλεια να πάμε να επιλέξουμε από το πιο φθηνό βενζινάδικο τη στιγμή ακριβώς που χρειαζόμαστε. Και τώρα θα σας δώσω την υπολυτέλεια ο υπουργός με τα χρωματιστά τιμολόγια να αλλάζεται ανά μήνα. Καταλάβατε? Ακριβώς. Ναι, με τον τύπο αυτό το. Θα έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν 7 εκατομμύρια καταναλωτές που θα μπουν στο πράσινο τιμολόγιο. Ναι, καλά. Πηγαίνουν κάθε μήνα να αλλάζουν πάροχο και να δούμε τι θα κάνουν οι πάροχοι. Μισό λεπτό, κύριε Κολοβέ, γιατί ο φίλος ο Φώτης που δουλεύει σε τέτοια παρόχων και μας ενημερώνει, μας λέει: αφήστε, το πράσινο είναι το κόλπο. Στην ουσία δεν είναι φθηνότερο, έχει τρίκ. Και περιμένετε, λέει, γιατί θα δείτε κι άλλα τρελά. Και μου λέει και εδώ ο Γιώργος: πείτε στον κύριο Κολοβό, λέει, υπόθεση εργασίας κάνω. Έστω ότι καύσιμη ύλη την παίρναμε τζάμπα. Και όχι μόνο τζάμπα. Για κάθε κυβικό μας έδινε και δώρο η Βενεζουέλα, ας πούμε, λέει, και μια μπαλέτα χαρτί υγείας. Με το χρηματιστήριο ενέργειας, όπως τα λέει ο κύριος Κολοβός, και τους υπολογισμούς για τα υποχρεωτικά κέρδη των παρόχων και προμηθευτών, η τιμή της ενέργειας δεν θα άλλαζε καθόλου για τον πολίτη, αν τα υπολογίζω καλά. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, αυτά τα είχαμε πει στο ραδιόφωνο σας και στις 5 Απριλίου του 2022, πριν από 19 μήνες, τότε που είχαν μπει οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Σας είχα πει τότε ότι είμαστε όμοιροι τριών χρηματιστηρίων, τα οποία κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος μας όσοι προλάβουν. Αυτά τα τρία χρηματιστήρια είναι το χρηματιστήριο του φυσικού αερίου που είναι στην Ολλανδία, το TTF,
είναι το χρηματιστήριο των δικαιωμάτων εκπομπής αεροκοπανιστού, όπως λέγονται τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και βέβαια και το χρηματιστήριο του ηλεκτρισμού. Και έχω κρατημένο στιγμιότυπο οθόνης από το χρηματιστήριο του ηλεκτρισμού, όπου ενδεικτικά στις 6 Νοεμβρίου, πριν από ένα μήνα, η τιμή αυξήθηκε 245,82% από τη μια μέρα στην άλλη. Τι έχει αλλάξει ακριβώς στα στοιχεία της παραγωγής και αυξήθηκε η τιμή 245,82%? Και την επόμενη μέρα πήρε και άλλο ένα 32,88% πάνω και την μεθεπόμενη μειώθηκε κατά 15,02%. Ωστόσο, η ομορφιά των ποσοστών είναι ότι τελικά καταλήγουμε σε πανάκριβες τιμές. Μάλιστα. Αυτό με τα τιμολόγια πώς το ακούτε εσείς, κύριε Κολοβέ? Τα τιμολόγια είναι αυτό που είπατε στην αρχή, που άκουγα πριν συνδεθούμε, ότι επανέρχεται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Μάλιστα. Απλά τη βαφτίζουμε διακύμανση τώρα, μάλιστα. Η ελληνική γλώσσα δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει το όνομα πολλές φορές, αλλά η ουσία παραμένει ότι έχουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, δηλαδή η διακύμανση της χονδρικής τιμής που διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο μεταφέρεται στον καταναλωτή. Και σας είπα νωρίτερα ότι στο χρηματιστήριο γίνεται ένας άγριος τζόγος. Ποιος διαμορφώνει την τιμή της χονδρικής? Οι ίδιοι οι πάροχοι δεν τη διαμορφώνουν με τις προσφορές που δίνουν εκεί πέρα καθημερινά? Ελέγχει κανένα τις προσφορές? Όχι. Διότι αν έλεγχε θα στραβούσε το αυτή και θα έλεγε: «Έλα εδώ, γιατί αυξήσατε από τη μια μέρα στην άλλη 245,82% την τιμή του ηλεκτρισμού στο χρηματιστήριο?» Ξέρετε, ο φίλος μας από την εταιρεία παράγων μας είπε ότι με το πράσινο που θα είναι ενιαίο για όλες τις εταιρείες, τέρμα και εκτός εκεί, απαγορεύονται δια νόμου. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνει άλλο παιχνίδι. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κούλης από το Southampton: «Καλημέρα κύριε Κολοβελή, γιατί γίνονται όλα αυτά με την άρνηση λιγνητικών, υδροελεκτρικών, φυσικού αερίου ελληνικού στην Ελλάδα? Για να μην χάσουν τη μάσα λίγη και κλεκτή, ή είναι άγνοια και αδιαφορία ορισμένων, ή στην πραγματικότητα μολύνεται το περιβάλλον και θέλουμε να τα αποφύγουμε?» Κοιτάξτε, όσοι ισχυρίζονται ότι μολύνεται το περιβάλλον θα πρέπει να μας εξηγήσουν αν μολυνόταν το περιβάλλον τη δεκαετία του 60, όταν αναπτυσσόταν ο ελληνικός λιγνίτης, του 70, του 80, τότε που οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης υποδέχονταν με χαρά την λιγνητική παραγωγή της χώρας, η οποία μας εξασφάλισε και μάλιστα και για 60 χρόνια φθηνά τιμολόγια και σταθερά τιμολόγια. Αυτό το οποίο χάνουμε με τον εξοβελισμό του λιγνίτη, παρά τον εξυγχρονισμό της τεχνολογίας που έχει πρακτικά εξουδετερώσει τους ρήπους από τις λιγνητικές μονάδες, αυτό το οποίο χάνουμε είναι η σταθερότητα των τιμών. Και τον έλεγχο των τιμών τον είχαμε ακριβώς επειδή ο λιγνίτης ήταν εγχώρια πηγή ενέργειας. Ενδεχομένως, εάν είχαμε εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου, να ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Διότι αυτό το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, σήμερα η Πορτογαλία έχει μια χαμηλή τιμή ηλεκτρισμού σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, έχει πολύ γεμάτες τις φυσικές αποθήκες αερίου, γιατί παίρνει αέριο από το Μαρόκο και δεν παίρνει με βάση την τιμή TTF. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Λέει άλλος φίλος εδώ: «Άρα κύριε Κολοβέ, αν είχαμε σε κάθε ταράτσα», προσέξτε εδώ γιατί ο κόσμος έχει μια σύγχυση, «ένα φωτοβολταϊκό και το περίσσευμα έμπαινε στο δίκτυο και το πουλάγαμε στην Ευρώπη, δεν θα ήταν καλύτερα?» Κοιτάξτε, δεν γελάνε. Γελάω γιατί ο κόσμος καλά κάνει, με ωραίο, με αγαθό τρόπο, με αγνό τα σκέφτεται, αλλά για πείτε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Ο κόσμος σκέφτεται με αγνό τρόπο, με αγαθό, αλλά αυτό δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις. Υπάρχει δημοσιευμένη έρευνα του Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Joint Research Center, το Δεκέμβριο του 19, που λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε δυναμικό 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα στέγες, στις οποίες μπορούμε να τοποθετήσουμε φωτοβολταϊκά και να πάρουμε το 1 τρίτο των ετήσιων αναγκών σε ηλεκτρισμό από φωτοβολταϊκά στις στέγες. Ωστόσο, εάν βάζαμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, πώς θα ήμασταν όμοιροι των παρόχων στους λογαριασμούς? Εκεί ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Εδώ δεν υπάρχει καν δίκτυο για να το... Τι γίνεται λοιπόν? Δεν γίνεται καμία επένδυση
στο δίκτυο της διανομής, το οποίο πρέπει να είναι ισχυρό για να αντέξει όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά που θα μπουν στις στέγες. Την ίδια στιγμή που αυξάνουμε υπέρμετρα τις χρεώσεις για το δίκτυο διανομής, όπως είπαμε στην προηγούμενη επικοινωνία μας στην εκπομπή σας. Μάλιστα. Λέει εδώ ο Φώτης, συγγνώμη που σας διακόπτω. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Φώτης δεν είναι το πραγματικό όνομα. Το χρησιμοποιούμε για να μην τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Το λέω για τους ακροατές, όχι για σας, κύριε Κολοβέ, που δουλεύει σε εταιρεία παρόχου. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κολοβό. Και θα ήθελα, λέει, να μας πει κάποιος σε ποια ευρωπαϊκή χώρα, σε ποια οικονομία, σε ποιο κράτος μια επιχείρηση με νόμο του κράτους το ρίσκο του επιχειρήν το μεταθέτει όλο στον πελάτη της, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα έχει ζημιά, αλλά μόνο κέρδος. Και ναι, η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι που θα λέγεται πλέον μηχανισμός διακύμανσης. Απαγορεύεται απλά να τη λέμε ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό είναι, λέει, όλο. Είναι απολύτως σαφές ότι αυτό το οποίο θα διαλέξουμε την πρωτοχρονιά, όταν θα έχουμε ξυπνήσει από το hangover της αλλαγής του χρόνου, θα είναι το χρώμα με το οποίο θα μας ληστεύει ο κάθε πάροχος, με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Αυτό ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά, καλημέρα, λέει, στον αγαπητό κύριο Κολοβό. Μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη για το χειμώνα? Θα αντέξουν τα νοικοκυριά τη ληστεία μέσω του ρεύματος ή θα δούμε μέχρι το Φεβρουάριο τα μισά σπίτια χωρίς ρεύμα? Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και διακοπές ρεύματος? Διακοπές ρεύματος δεν νομίζω ότι θα έχουμε, καταρχήν, για να απαντήσω αυτό. Διότι έχουμε μονάδες φυσικού αερίου, φαίνεται να υπάρχει φυσικό αέριο και θα καλυφθούν οι ανάγκες. Εισαγόμενο, έτσι, να τα λέμε. 100% εισαγόμενο, και μάλιστα φέρνουμε και ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας, το βαθίζουμε και τουρκικό. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, το πόσο θα αντέξουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την οικονομική αντοχή του καθενός. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το ρεύμα το οποίο ακριβένει, ακριβένουν ταυτόχρονα τα τρόφιμα. Το λάδι, για παράδειγμα, το οποίο το παράγεται και πολύ εκεί στην Κρήτη, το παίρναμε πριν από χρόνια με 5 ευρώ το λίτρο. Σήμερα το παίρνουμε πάνω από 10 ευρώ. Και επίσης, σε αυτά τα 5 ευρώ υπήρχε μια ποσότητα ΦΠΑ, η οποία διπλασιάζεται όταν η τιμή περνάει τα 10 ευρώ το λίτρο. Έτσι, για να τα λέμε και όλα. Έχουμε, λοιπόν, τον πληθωρισμό που φουσκώνει τα φορολογικά έσοδα και μαζεύονται μετά και μας λένε ότι πήγε καλά ο προϋπολογισμός. Πώς πήγε καλά ο προϋπολογισμός? Με επιβολή φόρων. Έτσι. Και βλέπουμε και τι γίνεται και με το φορολογικό νομοσχέδιο. Καλά, αφήστε το, αυτό είναι άλλη πονεμένη ιστορία. Κοιτάξτε, δεν τα προλαβαίνουμε. Ευτυχώς είστε εσείς, είναι ο Φώτης που επανήρθε εδώ, μου λέει, είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής ότι είναι πια το πασίκλει, μπορντέλο η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση των πελατών. Λοιπόν, μου λέει τώρα, ακούστε κύριε Κολοβέ, πριν από λίγο μάθαμε ότι στα πράσινα τιμολόγια θα έχουν τελικά έκπτωση. Αλλά ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ποια θα είναι η έκπτωση. Γι' αυτό λέω σε όλους να περιμένουν και έτσι και αλλιώς. Εάν δεν κάνουν κάτι και πάνε στο πράσινο την 1η-1η-24, μπορούν στις 2 του μήνα να επιλέξουν άλλο πάροχο. Δεν υπάρχει χρονική δέσμευση. Γενικώς, λέει, μην παρασύρεστε, περιμένετε, γιατί οι πάροχοι προμήθευτες δεν έχουν καταλήξει μεταξύ τους. Καταλάβατε, κύριε Κολοβέ? Και εδώ συζητάμε. Αυτό ακριβώς σας είπα νωρίτερα, ότι το Υπουργείο θέλει να αγοράζουμε τον ηλεκτρισμό όπως αγοράζουμε τη βενζίνη. Όμως στα σπίτια έχουμε κάτι ψυγεία, έχουμε κάτι λάμπες, έχουμε τις ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες δουλεύουν συνεχώς. Δεν είναι σαν τα αυτοκίνητα που δουλεύουν όποτε τα χρειαστούμε. Οι συσκευές, λοιπόν, που λειτουργούν συνεχώς είναι δεσμευμένες στους παρόχους. Τα ψυγεία, για παράδειγμα, τα ψυγεία στα σούπερ μάρκετ που δουλεύουν συνέχεια και Σαββατοκύριακο όταν είναι κλειστά τα σούπερ μάρκετ και επηρεάζουν την τελική τιμή που πληρώνουμε όταν πάμε να αγοράσουμε τα τυριά και τα γιαούρτια από τα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά, λοιπόν, δεν γίνεται να αγοράζουμε τον ηλεκτρισμό όπως αγοράζουμε τη βενζίνη. Πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα τιμής, μια προβλεψιμότητα των οικονομικών συνθήκων. Όταν δεν υπάρχει καμιά προβλεψιμότητα οικονομικών συνθήκων, οι εταιρείες θα σηκωθούν να φύγουν από τη χώρα και θα πάνε στη διπλανή μας την Τουρκία, που έχει σταθερά πολύ χαμηλότερη τιμή ηλεκτρισμού.
Έτσι. Δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα στην οικονομία. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Μάλιστα. Έβγαλα προχθές ένα άρθρο, ναι, σε ένα ιστολόγιο το οποίο διατηρώ, που λέω ότι η χημική και η χημική βιομηχανία και η αυτοκινητοβιομηχανία αρχίζουν πια να έχουν στην Ευρώπη, αρχίζουν να έχουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης, επειδή λόγω της πανάκριβης ενέργειας δεν μπορούν να ανταγωνιστούν Αμερικανούς και Κινέζους. Και όταν λοιπόν οι βασικές βιομηχανίες που κινούν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηκώνονται και φεύγουν, πίσω μένει η φτώχεια και η ανεργία. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Κολοβό, τι κερδίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις αφήνοντας ανεξέλεγκτα τους παρόχους? Αν έρχονταν σε σύγκρουση μαζί τους, τι συνέπειες θα τους έφερνε? Δεν μπορώ, λέει, να το καταλάβω. Πριν πείτε, κύριε Κολοβέ, να σου πω εγώ, Βαγγέλη, θα έπεφταν πρώτον. Δεύτερον, στην ουσία είναι τα φάντα, ξέρεις, που έχουν μπει μέσα ακόμη και στη ΔΕΗ και ελέγχουν τα πάντα. Από εκεί καθορίζεται η τιμολογιακή πολιτική τώρα. Μην φαντάζεσαι ότι καθορίζεται από τις κυβερνήσεις. Ελάτε, κύριε Κολοβέ, τι απαντάτε εδώ στο φίλο το Βαγγέλη? Είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό και δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε λεπτομέρειες σε αυτό, διότι μπαίνουν πάρα πολλές παράμετροι σε αυτό. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μας οθεί σε μια κατάσταση όπου τα πάντα θα ελέγχονται με ηλεκτρισμό και οι πάντες θα είμαστε ανά πάσα στιγμή ελεγχόμενοι μέσω του ηλεκτρισμού. Για παράδειγμα, δια νόμου επιβάλλεται η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από κάποια χρονική στιγμή και μετά. Πώς θα πάτε να φορτίσετε στα περίφημα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης, εάν δεν έχετε κινητό τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας συνδεμένο με τον τραπεζικό σας λογαριασμό? Επιβάλλει λοιπόν στον καθένα να έχει κινητό τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας συνδεμένο με τον τραπεζικό του λογαριασμό, προκειμένου να μπορεί να πληρώνει για τα πράγματα τα οποία θα χρειάζεται. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει μια κόπορτα στον τραπεζικό λογαριασμό του καθενός. Μάλιστα. Διότι ασφάλεια στα δίκτυα δεν υφίσταται. Εγώ θέλω να αναρωτηθούν αν στα φάντα αυτά εμπλέκονται πολιτικοί ο κόσμος, άρα τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Κολοβέ, εντάξει, καταλάβαμε για μια φορά ακόμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και θα τα ξαναπούμε, εδώ είμαστε, να μετράμε τον πόνο μέρα-μέρα. Εκεί θα πάμε στο τέλος. Ναι, απλώς να θυμίσω στους καταναλωτές, στους ακροατές σας, ότι σε κάθε περίπτωση δεν σηκωνόμαστε να πάμε στους παρόχους πριν την πρωτοχρονιά, για να διαλέξουμε χρώμα τιμολογίου με το οποίο θα μας ληστεύουν. Περιμένουμε να δούμε και στα τιμολόγια συγκρίνουμε τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης, γιατί στα υπόλοιπα είναι το κακός χαμός, στα υπόλοιπα χρώματα. Στα πράσινα τιμολόγια κοιτάμε μόνο την τελική χρέωση, τίποτα άλλο. Όχι την βασική χρέωση. Γιατί υπάρχει μια βασική χρέωση και μετά αρχίζουν οι προσαυξήσεις με το μηχανισμό αναπροσαρμογής και η τελική χρέωση από εκεί που μπορεί κάποιος να διεφημίζει ότι έχω τη χαμηλότερη βασική χρέωση να βγαίνει ο ακριβότερος μετά από όλους. Θα σας μαλώσω όμως, κύριε Κολοβέ, δεν υπάρχει η ρήτρα αναπροσαρμογής πια, είναι διακύμανση. Ελάτε, πείτε το όπως πρέπει να το μάθουμε πια, διακύμανση. Αφήστε, πάει η ρήτρα αναπροσαρμογής, πιπέρι στο στόμα. Λοιπόν. Είναι όπως το είπε ο ακροατής σας, ο μηχανισμός με τον οποίο το επιχειρηματικό ρίσκο του παρόχου μεταφέρεται αυτούσιος στον καταναλωτή. Ωραία. Να κάνουμε όλοι από μια τέτοια εταιρεία. Καλή φαίνεται, με σίγουρες αποδόσεις. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Από το κράτος. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ. Για γέλια είμαστε.